Το Φεστιβάλ του Σίδνεϊ διοργανώνεται συστηματικά από το 1977 στην Αυστραλία, παρουσιάζοντας θεάματα και εκδηλώσεις από όλες τις τέχνες, κυρίως τα εικαστικά. Στην τωρινή διοργάνωση, ο Κινέζος καλλιτέχνης Ζαν Χουάν έφτιαξε δύο γλυπτά ύψους 5 μέτρων που αντικρίζουν το ένα το άλλο. Το ένα γλυπτό είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο και λειτουργεί ως καλούπι για το δεύτερο, που έχει δημιουργηθεί από στάχτη από τους μπουδιστικούς ναούς της Κίνας. Η εγκατάσταση Inside the Force είναι έργο της Βρετανίδας Μίρα Κέιλιξ. Είναι φτιαγμένη από ταπετσαρίες τοίχου. Το κοινό καλείται να εξερευνήσει μόνο τα μυστικά που κρύβει αυτό το έργο. Αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε να έχουμε είναι ένα πληθωρικό φεστιβάλ. Πληθωρικό από την άποψη των εκθέσεων, την προέλευση των καλλιτεχνών και των σημείων που φιλοξενούν εκδηλώσεις. Το Τσίρκο Λίμπο παρουσίασε έναν εξωτικό συνδυασμό καμπαρέ, ακροβατικών, μουσικής και μαγείας. Η Heath Holiday συμμετέχει στο θέμα παρουσιάζοντας ένα νούμερο με φωτιές. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Πρέπει να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Πρέπει να βασίζομαι σε άλλους ανθρώπους τόσο πολύ. Ήταν κάτι πολύ τρομακτικό όλο αυτό για μένα. Μια άλλη εντυπωσιακή κατάσταση είναι το Waterfall Swing στο λιμάνι Darling. Μια αμερικανική εταιρεία κατέστησε σε μια σειρά από κούνιες πάνω από το νερό, που ανοίγει και κλείνει έτσι ώστε όσοι τις χρησιμοποιούν να μην βρέχονται. Πέρσι, το φεστιβάλ του Σίδνεϊ παρακολούθησαν περισσότερα από 500.000 άτομα. Οι διοργανωτές περιμένουν αντίστοιχο κόσμο και φέτος. Το φεστιβάλ διαρκεί μέχρι την Κυριακή.